too. It's a pleasure to have you. Isn't it wonderful? It is marvelous. Stunning. Stunning. What's the name of the place? Chala. Thank you. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες ανακατατάξεις στις ισορροπίες ισχύως και από νέες απειλές, όπως η πανδημία, που προστίθονται στις παλιές, εμείς, οι λαοί της Ευρώπης, έχουμε αποφασίσει να ενώσουμε τις μοίρες μας και να διεκδικήσουμε μια ισχυρή φωνή στο παγκόσμιο γίγνεσθε ως μια συμπολιτεία ελευθερίας, δημοκρατίας, ειρήνης και ευημερίας. Στην απόψινή βραδιά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είμαστε συνομήλικοι σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία και ιδίως τώρα, ως Πρωθυπουργός, έχει ταχθεί να εκφράζει τον πόθο της γενιάς μας, αλλά και όλων των Ελλήνων, για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή της πατρίδας μας σε μια ολοένα και ισχυρότερη, δημοκρατική, ελεύθερη και ειρηνική Ευρώπη. Και τα έχει καταφέρει περίφημα. Κυρίες και κύριοι, τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Συνοπής, κύριε Επιτεπεπρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Σταύρο, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου και μεγάλη μου τιμή να είμαι ο πρώτος μιλητής σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, επιβάλλονται λόγω της ανάγκης να προστατευτούμε από τον κορονοϊό. Ευτυχώς όμως η τεχνολογία ξέρει και μπορεί να καταργεί και τις αποστάσεις και το χρόνο. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στον χρόνο. Στα τέλη του 10ου αιώνα, μια Βυζαντινή πρικύπισσα άφηνε την Κωνσταντινούπολη για τη Σαξονία. Ήταν η ανιψιά του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, Θεοφανό, που θα παντρευόταν τον Όθωνα από δεύτερο για να καθίσει στο πλευρό του στον χρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αργότερα, μάλιστα, έμελε να κρατήσει και μόνη της τα σκύπτρα μετά τον θάνατο. Εκείνος ο γάμος έδωσε γερμανικά δικαιώματα στον τίτλο του αυτοκράτορα των Ρωμαίων, τον οποίο μέχρι τότε έφερε μόνο ο εστευμένος της βασιλεύουσας. Αυτομάτως όμως εμβόλιασε και τη Δύση με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του Βυζαντίου, όπου κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι ήταν η πρώην Ένωση της Επίρου της. Περισσότερο από μία χιλιετία μετά, αγαπητέ Σταύρο, η αυτοκράτηρα Θεοφανό κάνει το αντίστοιχο ταξίδι. Ως ισχυρό σύμβολο πλέον σε μία από τις πιο ακμαίες πόλεις της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Και δωρίζει το όνομά της σε ένα βραβείο αφιερωμένο στην ιστορική σύνδεση των ευρωπαϊκών λαών. Αλλά κυρίως στο κοινό του μέλλον. Η διάκριση αυτοκράτηρα Θεοφανό γεννήθηκε για να τιμά πρόσωπο, θεσμούς και οργανισμούς που προωθούν και εμβαθύνουν την ευρωπαϊκή ιδέα. Όσους δηλαδή συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση των διαφορετικών αφετηριών της Ευρώπης, που όλες τους όμως εκβάλλουν στην κοινή της κήπη, όπως είπε και ο Δημήτρης, στην ισότιμη ένωση των κρατών της. Είναι ένα έπαθλο ευρωπαϊκό στην κυριολεξία. Γιατί η ιδέα του ανήκει στον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φαν Ρομπάι, και η υλοποίησή τη σε μια ομάδα από ανήσυχου ανθρώπου από την Βόρεια Ελλάδα, με τον τερδάκι του Σταύρο Ανδρέα. Επιπλέον, αποτελεί μια γέφυρα που συνδέει ακόμα περισσότερο, ειδικά τη Θεσσαλονίκη με την Ευρώπη. Γιατί ενώ τι υποψηφιότητε τη εισηγείται η Συμβουλευτική Επιτροπή, η διοικούσα Επιτροπή επιλέγει τελικά η διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από προσωπικότητες που τραβούν στην κοινωνία και στα γράμματα και στην επιχειρηματικότητα της Μακεδονίας κάνουν την τελική επιλογή. Η ίδια η Θεσσαλονίκη άλλωστε υπήρξε πρόπλασμα της Ευρώπης ως περιοχή. Αφού επί αιώνες διεκδικήθηκε από πολλούς καταναλωτές
ορίμασο σταυροφόρων πολιτισμών και εστία διαφορετικών πολιτισμών. Όπως και θαυμάσιος χώρος που μας φιλοξενεί, η Ροτόντα. Χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα ως μαυσολείο, έγινε μετά χριστιανική εκκλησία, έχοντας λειτουργήσει ενδιάμεσα ως τζαμί, για να αποτελεί σήμερα το πόσο μιας δυναμικής Μητρόπολης που είναι υπερεθνικός βαλκανικός πόλος. Κάτι που δεν συμβαίνει δυστυχώς με ένα άλλο κορυφαίο σύμβολο συνάντησης θρησκειών και πολιτισμών, την Αγία Σοφία. Είναι πολύ σημαντικό ότι μόλις χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ένωσε τη φωνή του με το Παγκόσμιο Κύμα Διαμαρτυρίας για τη μετατροπή της Σεπτέμβρης. Κάλεσε την Τουρκία με τέτοιο τρόπο να επαναφέρει το χαρακτήρα της ως μνημείο ολόκληρης ανθρωπότητας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 10 αιώνες από εκείνο το πρώτο ταξίδι της Ζαντινής Πριγκίπισσας, η προσέγγιση των χωρών της Ευρώπης δεν φαινεται πια πάνω στους γάμους των μοναρχών της. Οικοδομείται αντίθετα πάνω στην αλληλοεπίδραση των πολιτών της, που είναι και η ουσία του δημοκρατικού της κεκτημένου. Όχι απλά να συνδέονται τα κράτη, αλλά να συμπλέουν οι κοινωνίες τους. Το πρώτο βραβείο λοιπόν ανήκει δικαιωματικά σε ένα θεσμό που για παραπάνω από 3 δεκαετίες υπηρετεί την όσμηση, την άλληλο κατανόηση των Ευρωπαίων. Πώς? Διαπλάθοντας τη νέα γενιά και δίνοντας αληθινή υπόσταση στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί με το πρόγραμμα Εράσμους έχουν ήδη ταυτιστεί σχεδόν 10 εκατομμύρια νέες και νέοι από το Πόρτο μέχρι το Ηράκλειο, από το Πόρτο μέχρι το Ταλίν, που ταξίδεψαν και σπούδασαν σε εκατοντάδες πόλεις της Ιππίου, γνωρίζοντας ευκαιρίες στα αμφιθέατρα και στα στέκια κάθε πόλης, πριν πριγκίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα νέο δυναμικό έργο. Μέσα από το βίωμα, οι συμμετέχοντες στο Εράσμους συνειδητοποίησαν κάτι σημαντικό, ότι επιμέρους ιστορικές και τοπικές διαφοροποιήσεις αποτελούν μόνο ψηφίδες και όχι ρογμές μιας ευρύτερης γεωγραφικής και πολιτιστικής ενότητας. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς πρωταγωνιστούν σήμερα στην πολιτική, επιστημονική και καλλιτεχνική ζωή των χωρών μας. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι ο καλός μου φίλος, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαρδιέ Μπετέρ, δίστηκε πάντοτε την ευκαιρία να μιλήσει θερμά για το δικό του εξάμεινο στο Εράσμους, εδώ στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και βέβαια για την πολύ όμορφη του ζωή στην πρωτεύουσα του Βορρά. Απονέμοντας λοιπόν το πρώτο από τα βραβεία Αυτοκράτηρα Θεαθρανός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Διοικούσα Επιτροπή τιμά τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών, της αλληλοκατανόησης, της συναδέλφωσης των πολιτών που οδηγεί και στη συνεργασία των χωρών. Τιμά όμως ταυτόχρονα την οικουμενική και πνευματική ακτινοβολία της Ευρώπης. Αυτή, που τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο βρίσκει έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους. Οι νέες και οι νέοι του Εράσμους υπήρξαν οι πρώτοι οι οποίοι έζησαν σε μια ενιαία και ελεύθερη Ευρώπη. Χωρίς τις ηγετικές αντιπαλότητες, τους εθνικούς πολέμους, τις πολιτικές συγκρούσεις που τη δίχασαν όλους τους προηγούμενους αιώνες. Ήταν όμως και οι πρώτοι που είδαν όχι μόνο τα επιτεύγματα, αλλά και τις υστερήσεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γιατί μαζί με τους νέους φίλους, στις χώρες που σπούδασαν, γνώρισαν και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Με άλλα λόγια, δίπλα στα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράστηκαν το σκεπτικισμό για τις αδυναμίες τους. Η γνώμη τους λοιπόν είναι βαρύμουσα. Ιδίως στην εποχή μας, που κλονίζεται, στην οποία κλονίζονται πολλές από τις ευαιότητες με τις οποίες πορευθήκαμε για δεκαετίες. Γιατί στο πάλιο ζητούμενο της ασφάλειας, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προστίθενται καινούργιοι κίνδυνοι, όπως οι υγειονομικές απειλές,
κλιματική κρίση, ενώ η ανάλυση νέων κέντρων ισχύως αμφισβητεί σοβαρά την ιστορική έκρηξη και την επιρροή της Ευρώπης στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά προκαλούν εσωτερικούς καυγασμούς, καθώς κάποιες άστεγες εκλογές εντείνουν τις εσωτερικές αλυσότητες. Άλλοι δυσκαθμοί τραυματίζουν την ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση. Και ορισμένες αδράνειες αποθρασύνουν αυτόκριτους τρίτους που σπέβδουν να δράσουν αφαίρετα σε περιοχές όπου η Ευρώπη έχει στρατηγικά συμφέροντα. Είναι προκλήσεις στις οποίες οφείλουμε να δούμε κατάματα και να αντιμετωπίσουμε. Γιατί με σειρά τους οι κοινωνίες της κοινής μας πατρίδας ανησυχούν. Κλονίζεται η συνοχή τους και η εμπιστοσύνη τους στο κοινό όραμα. Ενώ ο αναρχοδοτισμός, ο λαϊκισμός, η μη σαλλοδοξία βρίσκουν πρόσφορο ένα από την άλλη. Με την πανδημία του COVID να μένεται και με την οικονομική κρίση να απειλεί την εργασία και τον πλούτο, οι δυσκολίες αυτές μηδενθούν. Και είναι φυσικό τα βλέμματα των λαών να στρέφονται προς τις κυβερνήσεις, τις εθνικές, αλλά και την υπερεθνική, την ευρωπαϊκή, μεγενθύνονται συνεπώς και οι δικές μας ευθύνες. Γιατί η Ευρώπη προχωρεί όταν ακούει τα αιτήματα των λαών της. Και αυτοί ευημερούν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στις προσδοκίες τους. Είμαστε εδώ λοιπόν για να διατρανώσουμε ότι ερχόμαστε από μακριά και πηγαίνουμε μακριά. Και πράγματι, πρόσφατα, κάναμε ένα πολύ σοβαρό βήμα προς κάτι που άλλοτε έμοιαζε μετά μου. Τη δυνατότητα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτείται και να χρηματοδοτεί ως υπερεθνική οντότητα η ίδια. Μια απόπειρα που δεν πρέπει απλά να επιτευχθεί, αλλά πρέπει να καταστεί αφετηρία μιας νέας πορείας. Συγκυρία, ωστόσο, ανέδειξε και ένα άλλο μέτωπο στο οποίο δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή ιδέα. Τα σύνορα της Ευρώπης. Το περίγραμμα όχι μόνο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, αλλά και του ίδιου του αξιακού της φορτίου. Κάτι που αμφισβητείται, όταν μια τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία, επιχειρεί να παραβιάσει δικαιώματα δύο καρπών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδος και της Κύπρου, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο και μια ευαίσθητη ζώνη όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια. Η απάντηση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο θέμα αυτό υπήρξε σαφής και ομόφυλη. Τάχθηκε ρητά στο πλευρό της Αθήνας και της Λευκοσίας. Κάλεσε την Άγκυρα να εγκαταλείψει τις μονομερείς και εφεκτές ενέργειες, επιστρέφοντας στις συζητήσεις και τις θαλάσσιες ζώνες με βάση μόνο το διεθνές ζήτημα. Της επισήμανε ότι είναι η δική της συμπεριφορά που τελικά θα κρίνει το μέλλον των ευρωπαϊκών σχέσεων. Και τέλος ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, πάντα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ευρωπαϊκού. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να καταδικάσω την απόφαση της Τουρκίας για την επέκταση της άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρουσίων. Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα πρόκειται να στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, δίπλα στον κορονοϊό, τις οικονομικές αναταράξεις, τους ειρηνούς για τη διεθνή ασφάλεια, μία ακόμα πρόκληση δοκιμάζει την Ευρώπη. Είναι το μεταναστευτικό, τα βάρη του οποίου σηκώνει η πατρίδα μας κατά τρόπο δυσανάλογο. Υπερασπιζόμενοι τα ανατολικά σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία είναι και τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, σώζοντας συνεχώς χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, φιλοξενώντας χιλιάδες κατατρεγμένων ανθρώπων στις δομές της. Όμως η πίεση είναι τεράστια για τις δυνάμεις μια και μόνο χώρας. Οι πρόσφυγες πολλοί για να χωρέσουν στην έκτασή της. Η Ελλάδα μπορεί να απέδειξε ως τώρα τόσο την αποτρεπτική της δυνατότητα, όσο και την ανθρωπιστική της συμπεριφορά. Το πρόβλημα ωστόσο μεγενθύνεται και δυστυχώς γίνεται εκρηκτικό σε συνθήκες πανδημίας. Πρόσφατη καταστροφή της Μόριας πιστοποίησε την ετοιμότητα της πολιτείας να δημιουργήσει σε χρόνο ρεκόρ μια εναλλακτική δομή.
σηματοδότησε όμως, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, και τα όρια της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί σοβαρό σημείο εκκίνησης της αναθεώρησης της πολιτικής της, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει ενιαίο και σταθερό έλεγχο των συνόρων της, κοινούς και ευέλικτους κανόνες ασύλου, αλλά κυρίως ένα δίκαιο σύστημα επιμερισμού των προσφυγικών ροών. Αρκετά όμως με τα πολλά που έχουμε μπροστά μας και καλούμαστε να κάνουμε πράξη. Όπως είπε και πρόσφατα η αγαπητή Ούρσουλα στο Ευρωκοινοβούλιο, ας σταματήσουμε να μιλάμε και ας πιάσουμε δουλειά, ώστε να οικονομήσουμε τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Σήμερα έχουμε τη γιορτή της Ευρώπης και των αξιών μας. Και είναι χαρά μου που το βραβείο Αυτοκράτηρα Θεοφανώ για το θεσμό Εράσμους θα το παραλάβει η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, έστω και διαδικτυακά. Είναι νομίζω το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να μεταφέρει στις Βρυξέλλες την τιμή που αποδίδει η Θεσσαλονίκη στην ίδια και το μέλλον της κυρίας πατρίδας. Ένα βραβείο που φέρει το όνομα μιας ισχυρής γυναίκας του 10ου αιώνα στα χέρια μιας δυναμικής και ηγετικής φυσιονομίας του 21ου. Σας ευχαριστώ. Στη σειρά μου και εκ μέρους της δικού σας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση και στην απονομή του πρώτου βραβείου Αυτοκράτηρα Θεοφανώ που δίνεται στο πρόγραμμα Εράσμους, όπως ακούσατε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το μοναδικό μνημείο, ένα μοναδικό ιστορικό μνημείο μιας πόλης με μακραίων ιστορία, για να υπογραμμίσουμε μέσα από το βραβείο Αυτοκράτηρα Θεοφανώ τη συνέχεια και την αλληλεξάρτηση των κοινών πολιτιστικών μας καταβολών, αυτών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη μας, η πόλη του Κάσανδρου, που φέρει το όνομα της γυναίκας του και αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτελεί το μεγάλο εμπορικό και προβατικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εδώ και πάνω από 2.300 χρόνια. Prime Minister, Mr. Commissioner, Mr. President of the Theophano Foundation, ladies and gentlemen, dear friends of the Advisory Council, and I can also say after those 3 years, dear friends. When I stand here, I think of Empress Theophano, who could never have imagined that people would commemorate her 1,000 years later. Ειδικά διασκεδασμένο για την εκδήλωση του βραβείου Αυτοκράτηρα Θεοφανώ.
have you. You're very welcome. Yeah, you know, we're open to you. Yeah.